τριώδιον. Τι είναι το τριώδιο? Η λέξη τριώδιο αποτελείται από τις λέξεις τρία και οδή. Είναι το λειτουργικό βιβλίο της Αγίας Ορθόδοξης Εκκλησίας που περιέχει τις ακολουθίες και τα συναξάρια της περίοδου που μας προετοιμάζει για το Πάσχα. Η περίοδος αυτή προετοιμασίας αρχίζει από την Κυριακή του Τελώνη και του Φαρισαίου και λύγει το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου, στο τέλος δηλαδή της Μεγάλης Εβδομάδας. Ο όρος δε τριώδιο οφείλεται στο γεγονός ότι πολλοί από τους κανόνες ακολουθιών που περιέχονται σε αυτό έχουν μόνο τρεις οδές, την οκτώη και την ενάτη πάντοτε, ύστερα δε μία από τις πέντε πρώτες. Οι υμνογραφίες αυτές είναι από τις πιο κατανικτικές ολοκλήρου του λειτουργικού χρόνου που έγραψαν μεγάλοι ποιητές της Ορθοδοξίας, όπως ο Άγιος Κοσμάς, επίσκοπος της πόλης Μαϊωμά, που ετοιμάται στις 14 Οκτωβρίου, οι Στουδίτες μοναχοί Θεόδωρος και Ιωσήφ και άλλοι. Αναλυτικά, η περίοδος του Τριωδίου περιλαμβάνει τα εξής. Πρώτον, τις τέσσερις πρώτες Κυριακές, δηλαδή τρεις εβδομάδες, που περικλείουν τον Απόκρεο. Στο διάστημα αυτό, η Εκκλησία μας προετοιμάζει για την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Δεύτερον, την περίοδο των νηστειών, που αποτελείται από 6 Κυριακές και 7 εβδομάδες. Η πρώτη από αυτές ονομάζεται Καθαρή Εβδομάδα, που αρχίζει από την Καθαρή Δευτέρα και η τελευταία η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα. Οι 6 πρώτες εβδομάδες αποτελούν την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και η επόμενη είναι αφιερωμένη στα σωτήρια και ζωοποιά πάθη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Το Τριώδιο δηλαδή περιλαμβάνει τις κινητές γιορτές που προηγούνται του Πάσχα, αλλά και που εξαρτώνται από αυτό. Η Δε Ορθόδοξη Εκκλησία μας εισάγει σε αυτή την μεγάλη περίοδο του Τριωδίου με ένα ωραιότητο τροπάριο. Της μετανοίας άνοιξον μη πύλα ζωοδότα, ορθρίζει γάρ το πνεύμα μου προς ναών των Αγιών σου, ναών φέρων του σώματος όλων εσπυλωμένων, αλλά ως εκτήρμων κάθαρων ευσπλάχνος σου ελέη.